第16章一節。Κατήντησεν δε και εις Δέρβιν και εις Λίστραν, και ειδού μαθητής της ειν εκεί ονόματι Τιμόθεος, υιός γυναικός, Ιουδαίας πιστής, πατρός δε Έλληνος. Νίσετς. Ως εμαρτυρήτω υπό τον εν Λίστρις και εικονίο αδελφών. Σάνσετς. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος συν αυτό εξελθήν, και λαβών περιέτεμεν αυτόν δια τους Ιουδαίους, τους όντας εν της τόπης εκείνης. Είδησαν γάρ άπαντες ότι Έλλην ο πατήρ αυτού υπήρχεν. Ιόνσετ. Ως δε διεπορεύοντο τας πόλης, παρεδίδωσαν αυτής φυλάσσιν τα δόγματα τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και Πρεσβυτέρων των εν Ιεροσολύμης. Γόσετ. Εμέν ουν εκκλησίε εστερεούντο τη πίστη και περίσσευον το αριθμό καθημέραν. Ροξέτς. Δήλθον δε την Φρυγίαν και Γαλατικήν χώραν, κολληθέντες υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσε των λόγων εν διασία. Νανάσετς. Ελθόντες δε κατά την Μυσίαν επίραζον εις την Βυθινίαν πορευθύνε, και ουκ ίασεν αυτούς το πνεύμα Ιησού. Χασέτς. Παρελθόντες δε την Μυσίαν, κατέβησαν εις Τροάδα. Κιούσετς. Και όραμα διανυκτός το Παύλο όφθη, ανήρ Μακεδόντης ειν εστός και παρακαλών αυτόν και λέγον, διαβάσεις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Γιούσετς. Ως δε το όραμα είδεν, ευθέως εζητήσαμεν εξελθήν εις Μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ότι προσκέκλειται ημάς ο Θεός, ευαγγελίσαστε αυτούς. Γιούσετς. Αναχθέντες δε από Τροάδος, ευθυδρομήσαμεν εις Σαμοθράκην, τη δε επιούσι εις νέαν πόλην. Γιούσετς. Κακήθεν εις Φιλίππους, ήτης εστίν πρώτη της μερίδος Μακεδονίας πόλης Κολονία. Είμεν δε εν ταύτη τη πόλη, διατρίβοντες ημέρας τεινάς. Διουσάνσετς. Τίτε ημέρα των Σαββάτων, εξήλθομεν έξω της πύλης, παρά ποταμών, ου ενομίζομεν προσευχήν είναι, και καθίσαντες ελαλούμεν τες συνελθούσες γυναιξήν. 14. Και της γηνή ονόματι Λιδία, Πορφυρόπολης πόλεως Θυατήρων, σεβωμένη των Θεών οίκουεν. Εις ο Κύριος δίνηξεν την καρδίαν προσέχην της λαλουμένης υπό Παύλου. 15. Ως δε ευαπτίστη και ο οίκος αυτής, παρεκάλεσεν λέγουσα, «Ή και κρήκατε με πιστήν το Κυρίο είναι, εις ελθόντες εις τον οίκον μου μένετε, και παρεβιάσατο ημάς». 16. Εγένετο δε πορευωμένον ημών εις την προσευχήν, παιδίσκην τεινά έχουσαν πνεύμα πίθωνα, υπαντήσε ημίν, ή της εργασίαν πολλήν παρήχεν της Κυρίης αυτής μαντευωμένη. 17. Αυτή κατακολουθούσα το Παύλο και ημίν έκραζεν λέγουσα, ούτι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. 18. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας, διαπονηθείς δε Παύλος και επιστρέψας το πνεύματι είπεν, παραγγέλωση εν ονόματι Ιησού Χριστού εξελθήν από αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα. 19. Ειδώντες δε οι κύριοι αυτοίς ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σιλάν, ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας. 20. Και προσαγαγώντες αυτούς της στρατηγής είπαν, ούτι οι άνθρωποι εκταράσσουσιν ημών την πόλην, οι Ιουδαίοι υπάρχοντες, 21.
και καταγγέλουσιν έθι αούκ έξεστιν ημίν παραδέχεστε ουδε ποιήν Ρωμαίης ουσιν. 22. Και συνεπέστη ο όχλος κατ' αυτόν και οι στρατηγοί περιρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζιν. 23. Πολλάς δε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακήν, παραγγείλαντες το δεσμοφύλακι ασφαλώς τηρήν αυτούς. 24. Ως παραγγελίαν τι αυτήν λαβών, έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας εισφαλίσατο αυτόν εις το ξύλον. 25. Κατά δε το μεσονύκτιον, Παύλος και Σιλάς, προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών, επικρόντο δε αυτόν οι δέσμοι. 26. Άφνο δε σεισμός εγένετο ο Μέγας, ώστε σαλευθύνε τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Είναι όχθησαν δε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δεσμά ανέθη. 27. Έξυπνος δε γενόμενος ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένας τα στήρας της φυλακής, σπασάμενος την μάχεραν, ήμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζον έκπε φευγένε τους δεσμίους. 28. Εφώνησεν δε Παύλος μεγάλη φωνή λέγον, μηδέν πράξεις σε αυτό κακόν, άπαντες γάρ εσμέν ενθάδε. 29. Ετήσας δε φώτα, εις επίδησεν και έντρομος γενόμενος προσέπεσεν το Παύλο και Σιλά. 30. Και προαγαγών αυτούς έξω έφη, Κύριοι, τι με δει ποιήν ή να σωθώ. 31. Είδε είπαν, πίστευσον επί τον Κύριον Ιησούν και σωθήσει σύ και ο οίκος σου. 31. Και ελάλησαν αυτό των λόγων του Θεού συν πάσιν της ενδιοικία αυτού. 33. Και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός έλουσεν από τον πληγόν και βαπτίστη αυτός και οι αυτού άπαντες παραχρήμα. 34. Αναγαγόντε αυτούς εις τον οίκον παρέθηκεν τράπεζαν και η γαλλιάσατο πανική πεπιστευκός το Θεό. 35. Ημέρας δε γενομένα απέστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες, απόλυσον τους ανθρώπους εκείνους. 36. Απήγγειλεν δε ο δεσμοφύλαξ τους λόγους τούτους προς τον Παύλον, ότι απέσταλκαν οι στρατηγοί ή να απολυθείτε. Νίνουν εξελθόντες πορεύεστε εν ειρήνη. 37. Ο δε Παύλος έφυγε προς αυτούς, δίραντες ημάς δημοσία ακατακρίτους, ανθρώπους Ρωμαίους υπάρχοντας, έβαλαν εις φυλακήν. Και νυν λάθρα ημάς εκβάλλουσιν, ούγαρ, αλλά ελθόντες αυτοί ημάς εξαγαγέτωσαν. 38. Απήγγειλαν δε της στρατηγής οι ραβδούχοι τα ρήματα ταύτα. Εφοβήθησαν δε ακούσαντες ότι Ρωμαίοι εισίν. 39. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και εξαγαγόντες ηρώτων απελθήν από της πόλεως. 40. Εξελθόντες δε από της φυλακής εισήλθον προς την Λιδίαν και ειδώντες παρεκάλεσαν τους αδελφούς και εξήλθαν.